Ήταν ένα ντέρμπι, ήταν ένα δυνατό παιχνίδι με δύο ομάδες που έχουν τον ίδιο στόχο, πιστεύω, την παραμονή, σε ένα δύσκολο όμιλο με λίγα παιχνίδια που κάθε βαθμός ήταν πολύ σημαντικός. Ήταν ένα δυνατό παιχνίδι, ξεκινήσαμε στο παιχνίδι, μπήκαμε λίγο παγωμένα, μουδιασμένα, ήμασταν τόσο καλοί, ο αντίπαλος στον πρώτο ημίχρονο, σε όλο τον πρώτο ημίχρονο πιστεύω είχε την υπεροχή, έκανε κάποιες φάσεις. Όχι κάποια κλασική ευκαιρία μπορώ να πω, αλλά είχε την υπεροχή. Στο δεύτερο ημίχρονο διορθωθήκαμε κάπως, μπήκαμε πιο ζεστά και καταφέραμε να αλλάξουμε και το ρυθμό και το παιχνίδι και πήραμε και το αποτέλεσμα. Η κυλήση προετοιμασία μέχρι στιγμής και αν αντιμετωπίζετε προβλήματα. Είχαμε κάποιους τραυματισμούς. Κάποια παιδιά που δουλεύουν, δεν είχαμε πλήρη ας πούμε, συμμετοχή στις προπονήσεις. Αλλά σε γενικές γραμμές είμαι ευχαριστημένος. Ξέραμε από την αρχή ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστάσεις. Αλλά υπάρχει μεγάλη διάθεση από τα παιδιά και από τη διοίκηση, από όλους. Το έχω πει και άλλη φορά. Και είμαι μόνο ευχαριστημένος που μπορώ να είμαι. Στο διάστημα που ακολουθεί μέχρι το Super Cup στις 16 του μήνα, θα πραγματοποιηθεί άλλο φιλικό από την ομάδα σας? Ακυρώθηκε ένα φιλικό που είχαμε προγραμματίσει. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα φιλικό το αργότερο μέχρι το Σάββατο, Κυριακή, το επόμενο Σαββατοκύριακο, ένα φιλικό θα το θέλω οπωσδήποτε, να μπούμε σε αγωνιστική εβδομάδα του Super Cup και μετά του Ρουλάθμου.